πώς ψήφισαν αυτό το κόμμα. Και εκεί διέκοψα εγώ την κυρία Δούρου για να πάμε σε διαφημίσεις, αλλά για να μην την ξαναδιακόψω, θα πάμε και στη δική σας φωνή, στη φωνή του λαού. Η κυρία Γεωργοπούλου από τη Μεταμόρφωση, βεβαίως έφυγε ο δήμαρχος της Μεταμόρφωσης, αναφέρεται στο ασθενοφόρο που δούλευε, λέει, έως και το 2010 24 ώρες το 24ωρο και αυτή τη στιγμή το έχουν για να μαζεύει ξύλα, να μεταφέρει ξυλία. Ο κύριος Μουσκάτος, ο κύριος Σωτήρης από το Μουσκάτο, ρωτάει επίσης τον δήμαρχο αν βρήκε δάνεια από προηγούμενους δημάρχους ή χρέη. Η κυρία Μαρία από το Κοροπή, ευχαριστούμε τον κύριο Παπαδόπουλο και την κυρία Αρβανίτη που μας ενημερώνει μέσω της εκπομπής. Χρειαζόμαστε δημοσιογραφία κτλ. Κτλ. Είναι για μας, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά είναι για σας, αυτό της κυρίας Γεωργοπούλου το διάβασα. Και ερχόμαστε σε εσάς, κυρία Δούρου, να μας πείτε ακριβώς πώς αντιμετωπίζετε αυτό το φαινόμενο που παρουσιάστηκε τώρα και συμφωνήσαμε προηγουμένως ότι δεν γίνεται στις 2-3 τελευταίες μέρες της προεκλογικής κίνησης ή αν θέλετε και σε όλες τις 40 μέρες που έλεγα, είχαμε μπροστά λοιπόν, μας. Έλεγα λοιπόν το εξής, ότι πέρα από την φεδρότητα που εν τέλει που είναι επικίνδυνη γιατί συζητάμε με γελίο τρόπο κάτι πάρα πολύ σημαντικό, εδώ υπάρχουν και συγκεκριμένες ευθύνες. Μεγαλώσαμε γενιές ολόκληρες, ακόμα και δικιά μου έτσι, που δεν είμαι μικρή, σε λίγους μήνες θα γίνω 40 χρονών. Όπου δεν ξέρουμε, στην καλύτερη ηλικία. Δεν ξέρουμε τι έγινε στην Κύπρο. Περνάγαμε ατελείωτα βράδια με το να χαζογελάμε με ελαφρά ρεπορτάζ την 25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου, όπου πηγαίνανε συνάδελφοι σας δημοσιογράφοι, προτείναν το μικρόφωνο στα παιδιά μας, του λέγανε γιατί σήμερα είσαι στην παρέλαση παιδί μου και το παιδί δεν ήξερε ας πούμε για ποιο λόγο είναι στην παρέλαση. Και αυτό όλο μέσα σε μια ευθυμία. Για πάρα πολλές δεκαετίες δεν είχαμε μια συνεκτική μεταναστευτική πολιτική και ανακαλύψαμε τα τελευταία δύο χρόνια ότι κακώς υπογράψαμε το παράγωγο δίκαιο, δεν είναι συνθήκη. Άρα πάρα πολύ εύκολα θα μπορούσαμε να αποσύρουμε την υπογραφή. Έτσι είναι παράγωγο δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Δουβλίνο 2. Για πάρα πολλά χρόνια δεν είχαμε μια συνεκτική πολιτική απέναντι στο έγκλημα. Λοιπόν, όλα αυτά γίνανε και αφού γίνανε και αφού φτάσαμε ως εδώ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, που είναι ο Πρωθυπουργός και της Αρβανίτη και του Παπαδόπουλου και της Δούρου, αντιμετώπισε αυτό το μόρφωμα ως μοχλοπίεσης. Και με στερεότυπα κλασικά και όχι, χρόνια. Όχι, με συγχωρείτε. Και επειδή εγώ περπάτησα πολύ στις γειτονιές της περιφέρειας Αττικής, δεν έκανα προεκλογική περίοδο με την αφίσα, όπως θέλει να λέει ο αντίπαλός μου, ή στα τηλεοπτικά στούντιο, ασφαλής. Συνάντησα πάρα πολλούς συμπολίτες, και ιδίως στην ηλικία μου και πιο νέους, που μου είπανε το εξής. Εγώ είμαι Δούρου εγκληματίας που ψηφίζω Χρυσή Αυγή και όχι ο Γενικός Γραμματέας Κυβέρνησης που αφού τους έλεγαν εγκληματίες, συναλλάσσονταν. Λοιπόν, εμένα μου πήρε πάρα πολύ χρόνο, διότι αυτή είναι η δουλειά μου, όχι να κλείνω το μάτι, η δουλειά μου να παρεμβαίνω στις συνειδήσεις. Όπως τόσα χρόνια παρεμβαίνω και λέω κάτι λάθος έγινε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, κόντρα στο ρεύμα που ήθελε οι Ολυμπιακοί Αγώνες να είναι κάτι το πατριωτικό. Έτσι, τότε ήμουν μειοψηφία όταν έλεγα ότι δεν πάμε καλά. Η δουλειά μου και τώρα είναι να παρεμβαίνω και να εξηγώ ότι δεν μπορεί εμείς οι Έλληνες να θεωρούμε ότι είναι μια κάποια λύση που θα έλεγε ο ποιητής εις βάστηκα. Άρα δεν σας κρύβω ότι εξοργίστηκα όταν άκουσα τον κύριο Κεδίκογλου και άλλα στελέχη της κυβέρνησης που χρησιμοποίησανε την δικαστική εξουσία, τη δημοσιογραφία, τις ψήφους των συμπολιτών μου με αυτόν τον τρόπο τα τελευταία 4 χρόνια για να ασκούνε πίεση και φόβο στο πέραμα με τους εφοπλιστές και τον εργασιακό μεσαίωνα. Στις διαδηλώσεις που βγαίνανε τα στελέχη της Χρυσής Αυγής πίσω από τους αστυνομικούς και προπυλακίζαν τους διαδηλωτές να λένε στη Δούρου ότι κλείνει το μάτι σου νεοναζί. Εντάξει, υπάρχει και όριο, αλλά φαίνεται ότι για κάποιους ανθρώπους δεν υπάρχει όριο. Όπως θα περίμενα περισσότερη αξιοπρέπεια, αλλά θα μου πεις και εσύ ρε Δούρου τι περιμένεις τώρα και από ποιον. 7 και 4, 18 Μαΐου και μόλις βγήκαμε εμείς πρώτοι, παρελάβανε τα στελέχη της κυβέρνησης και λέγανε ψηφίστε τον κύριο Σγουρό. Δεν αφήσαν την πρωτοβουλία σε μια αξιοπρεπή κατά τα άλλα υποψηφιότητα στον κύριο Κουμουτσάκο. Και άρχισε ο κύριος Γεωργιάδης να αθρίζει, προσέξτε, έλεγε, αθρίζω τα ποσοστά της συγκυβερνήσεως. Άρα ο κύριος Σγουρός συγκυβερνά. Και αυτό πρέπει να το ξέρουν οι πολίτες αυτή τη στιγμή.
Εγώ απέναντί μου λοιπόν δεν έχω τον ακομάτιστο τεχνοκράτη κύριος Γουρό τον έμπειρο, και εγώ είμαι άσχετη. Απέναντί μου έχω μία κυβέρνηση η οποία λέει ότι αν δεν τον ψηφίσετε στη μεγαλύτερη περιφέρεια της πατρίδας μας θα έχουμε αποσταθεροποίηση. Και το αποχετευτικό πότε θα γίνει. Και το αντιπλημμυρικό πότε θα γίνει. Όταν θα σταθεροποιηθεί καλά ο κύριος Βενιζέλος στην καρέκλα του. Λοιπόν, λέω και από το βήμα που μου δίνετε σήμερα ότι όπως εγώ ανέλαβα την ευθύνη, όπως αγαπάω την ευθύνη, όπως είπε ο μεγάλος Έλληνας Καζαντζάκης, ας αναλάβουν την ευθύνη και οι συμπολίτες μου και την Κυριακή σε αυτές τις εκλογές να σκεφτούν τι έχει γίνει ως τα τώρα, ας σκεφτούν και τις τελευταίες μέρες. Ότι εμείς πάμε με προτάσεις, όπως σας λέω σε λίγο, φεύγω από εδώ για να συζητήσω με αρμόδιους φορείς για την ανάπτυξη στην περιφέρεια Αττικής, και άλλοι πάνε με τα ψέματα και τα συμφέροντα. Διότι την επόμενη μέρα, ακόμα και αν κατορθώσουμε, και νομίζω θα το κατορθώσουμε, αυτό μου λέει ο κόσμος στις γειτονιές και εκλεγούμε, με τους πολίτες έχουμε πόλεμο. Μαζί με τους πολίτες θα πολεμήσουμε τα συμφέροντα που μην νομίζω θα το βάλουμε κάτω. Δεν θα το βάλετε κάτω, και η μέχρι τώρα συμπεριφορά σας αλλά και το προσδοκόμενο αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικά και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για σας προσωπικώς. Εγώ θα ήθελα να μας δώσετε μία γεύση ακριβώς από αυτά που θα πάτε να συζητήσετε τώρα, και ίσως είναι ορισμένα στοιχεία το πρόγραμμά σας. Γιατί ωραία είναι η πολιτική συζήτηση, ωραία είναι η κομματική αντιπαράθεση. Αλλά όσοι μας παρακολουθούν θα ήθελα να ακούσουν από τα δικά σας χείλη τουλάχιστον 2-3 προτεραιότητες σε περίπτωση που κερδίσετε την περιφέρεια, τι περιμένει ο κόσμος από εσάς. Και προς επιβεβαίωση αυτό που έλεγα πριν από το διάλειμμα, ότι υπήρχε ένα τείχος σιωπής των μέσων μαζικής ενημέρωσης απέναντι σε αυτά που λέγαμε. Κανείς δεν έμαθε ότι εμείς δώσαμε συνέντευξη τύπου για τον περιφερειακό σχεδιασμό. Κανείς δεν έμαθε ότι εμείς δώσαμε συνέντευξη τύπου. Μήπως φταίτε κι εσείς όμως λίγο. Ως κόμμα, ως οργάνωση, ως συνδυασμός. Όχι. Όχι. Να είμαστε καλά, να είμαστε δυνατοί την επόμενη εβδομάδα να έρθω να σας δώσω και τα αποδεκτικά της αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, δελτίων τύπων που βρίσκονται στις ιστοσελίδες μας, φαξ, που προσπαθούσαμε να ενημερώσουμε τους συναδέλφους σας ότι τη μία εβδομάδα είχαμε παρουσιάσει το ρυθμιστικό σχέδιο, την άλλη τη διαχείριση των απορριμμάτων, την τρίτη για τους ορεινούς όγκους και το περιβάλλον. Ξέρετε για όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, εδώ κάνουμε και ένα τεστάρισμα των συναδέλφων μου εντός αγωγικών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Όλα αυτά τα ξέρατε, τα ακούσατε, τα είδατε. Ή ακούσατε μόνο τις δηλώσεις του Πάγκαλου και του κάθε Πάγκαλου για ένα στοιχείο της καθημερινότητας και μάλιστα απρεπές ή χιουμοριστικό, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πάμε για την ανάπτυξη. Ναι. Επειδή τα τελευταία 4 χρόνια εγώ έχω κάνει λόγο για αναπτυξιακές φαντασιώσεις. Κλείνουμε την ανάπτυξη σε όλες τις πτώσεις, αλλά η ανάπτυξη δεν έρχεται στη χώρα μας. Τώρα θα ρωτήσει κάποιος τηλεθεατής, καλά, η ανάπτυξη που δεν έχουν κατορθώσει τόσες εθνικές κυβερνήσεις να έρθει στη χώρα, οι σοβαρές επενδύσεις θα τις φέρει δώρο στην περιφέρεια Αττικής. Μακριά από μένα οι λαϊκισμοί, μακριά από μένα τα μεγάλα λόγια με τα οποία μεγάλωσα σε τούτο τον τόπο. Εμείς λέμε όμως ότι το καινούριο πρόγραμμα, το νέο ΕΣΠΑ, που κακώς το λέμε νέο ΕΣΠΑ γιατί λέγεται Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης, έχει κάποιους εθνικούς στόχους. Δεν συμφωνούμε με όλους, αλλά βεβαίως δεν πήγε κανένας σοβαρός να διαπραγματευτεί στις Βρυξέλλες ώστε οι εθνικοί στόχοι να είναι διαφορετικοί για την περιφέρεια Αττικής. Γιατί το λέτε, ο Γουρός είναι κάθε εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Αυτό. Αρκεί να σας πω, μικρή παρένθεση αλλά σημαντική για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας, και είχαμε και την ευκαιρία να μας πούνε στη διαχειριστική αρχή ότι αυτό θα διορθωθεί, ότι η περιφέρεια της Λισαβόνας, δεν θα σας πάω σε άλλες περιφέρειες χωρών που δεν είναι στη δική μας κατάσταση, να εξετάσουμε περιφέρειες που είναι υπό μνημονιακό ζυγό. Η περιφέρεια λοιπόν της Λισαβόνας κατέθεσε προγραμματισμό για το 2014-2020 για καινοτομία, επιχειρηματικότητα, τουρισμό και πανεπιστήμια, και εμείς καταθέσαμε για εστιατόρια νερά. Δηλαδή καθυλωμένη στη δεκαετία του 80. Ευτυχώς θα τα αλλάξουμε να αυτά. Να έχετε τέτοιους προβληματισμούς και τέτοιες αφορμές για να τα αλλάξετε. Γιατί, αγαπητή μου κυρία. Δηλαδή, δεν μπορούμε εμείς να πάμε που έχουμε πανεπιστήμια στην περιφέρεια Αττικής, που έχουμε το Μετσόβιο, που έχουμε το Καποδιστριακό, και πήγαν της Λισαβόνας. Μα αγωνίζουμε 40 χρόνια για αυτά τα θέματα και δεν τα κάνει κανείς.
Μα δεν θέλουν. Στο θέμα του τουρισμού, αγαπητή μου κυρία Δούρου. Μα εστιατόρια. Έχουν εγκαταλείψει. Με τζατζίκι και σουβλάκι και σήμερα θα πηγαίνουν. Όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Αττικής που είναι μέσα στα σκουπίδια και στη Βρωμιά. Ακριβώς. Και θες να πας κάπου και δεν μπορείς. Λοιπόν, οπότε θέλω να σας πω το εξής. Ότι βεβαίως, αν έχουμε και αλλαγή σε επίπεδο εθνικό, τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα. Αλλά μπορούμε στην περιφέρεια Αττικής να κάνουμε μια σοβαρή αρχή. Και έτσι. Πέρα από τους εθνικούς στόχους, την αιρεσιμότητα, την νεανική επιχειρηματικότητα, εμείς λέμε ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε στην αρμόδια Επιτροπή Περιφερειών, όπου συμμετέχει η Περιφερειάρχης ή ο Περιφερειάρχης Αττικής, μπορούμε να έχουμε συνέργεια χρηματοδοτικών εργαλείων και μέσων, για τα οποία δεν ακούω τίποτε ποτέ σε κανένα δημόσιο διάλογο, Horizon 2014-2020, Small and Medium Enterprise λέγεται να το μεταφράσω, instrument για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Για την άλλο, αισθητική των πόλεων, χρηματοδοτικό εργαλείο. Της Αττικής θα κάνετε κάτι. Βεβαίως να σας πω. Εμένα κάτι. Εμένα με ενοχλεί, κυρία Δούρου, ότι όλοι οι Δήμοι που παίρνουν αυτά τα λεφτά από το ΕΑΣΠΑ ή από την περιφέρεια κτλ. Για να κάνουν ίδια έργα, ο κάθε ένας θέλει να κάνει μια πλατεία, ένα περίπτερο. Τα δημαρχία τα έχετε δει. Ένα χώρο αναψυχής ή ελεύθερο κτλ. Και ο καθένας με τον εργολάβο με τον οποίο συναλλάσσεται κάνει διαφορετικό στυλ. Δεν θα μπορούσε να έχει μια ενιαία, ωραία, όμορφη αισθητική αντίληψη για όλα τα σημεία της θα Αττικής. Και αυτό. Να βγει μια πατέντα, ένα πρόγραμμα, ένα πρότυπο. Θα μπορούσε για την και αυτό, ανάπτυξη. Κύριε Παπαδόπουλο, όμως επειδή εγώ μπορεί να κάνω πάρα πολλά λάθη, ψέματα δεν θέλω να πω, θέλω να σας πω ότι ενώ στην αρχή σκεφτόμουν ως ένας άνθρωπος που έχει σπουδάσει στο εξωτερικό, έχει ταξιδέψει, έχει εργαστεί. Αυτά τα προγράμματα που υπάρχουν λέγονται smart cities, έξυπνες πόλεις. Και ξέρετε, σε αυτή τη χώρα δεν χρειάζεται να καλύπτουμε τα πάντα από την αρχή. Κάποιοι άλλοι τα έχουν κάνει. Ας μεταφέρουν την τεχνολογία. Όμως, κύριε Παπαδόπουλε, ενώ η δική σας εμπειρία, η δική μου εμπειρία μπορεί να βάζει και τέτοιους προτεραιότητες, με αυτά που είδα στις γειτονιές του Περάματος, του Εγάλεω και όχι μόνο, η πραγματικότητα με αναγκάζει να αλλάξω αυτές τις προτεραιότητες και να ξεκινήσω από το θεματικό άξονα 9 που λέει καταπολέμηση της φτώχειας και της ανεργίας, διότι με τρόπο που ενδεχομένως μπορεί να ενοχλήσει κάποιους πιο αριστερούς από εμάς, θα έλεγα ότι για να κάνεις παραγωγική ανασυγκρότηση δεν μπορείς να έχεις πένιτα πληθυσμό, ούτε εξαγγειλωμένο. Αυτό θα το αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση. Εσείς δεν θα γίνετε φιλανθρωπικό σωματείο, όχι, ούτε ο όχι, ΑΕΔ, όχι, ούτε. Όχι, έτσι όχι. Δεν είναι. Γιατί άμα γίνετε κι εσείς, όλοι οι δήμαρχοι που παρήλασαν από εδώ, ναι, ναι, δεν μιλήσανε για τίποτα άλλο. Σύμφωνο, θα κάνουμε φαρμακείο, θα κάνουμε ιατρείο, σύμφωνο, θα δίνουμε φάρμακα. Και κανένας δεν λέει πώς θα ασκήσουμε πολιτική ώστε να μην προσθέσουμε ανέργους που θα έχουν ανάγκη κοινωνικού παντοπολίου. Τώρα θα έρθει η περιφέρεια και τα ίδια. Όχι, όχι, ακούστε. Τους βλέπω, παρελάβουν όλοι μέχρι και ο απερχόμενος περιφερειάς και λέει κοινωνική πολιτική. Δεν έχω ακούσει τίποτα. Κοινωνική πολιτική. Και να δώσουμε χρήματα και να κάνουμε και να περιθάλψουμε. Πώς θα ασκήσουμε πολιτικές ώστε να μην προσθέσουμε ανέργους και απόρους, δεν συζητάμε. Για να μην σας πω ότι και σε αυτό υποκρίνεται. Διότι υπάρχει απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ομόφωνη, που λέει να δοθούν 350.000 ευρώ στο Δήμο Περάματος. Όπου το ξαναλέω, 1.600 νοικοκυριά είναι χωρίς φως εδώ και μήνες και δεν τα έδωσε ποτέ. Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου λέει να δοθούν 278.000 ευρώ στα κέντρα πρόληψης. Έδωσε τα 175. Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όχι της Δούρου, λέει να δοθούν 500.000 ευρώ στην εκκλησία για να βοηθήσουν τους απόρους και τους αστέγους. Δεν τα έδωσε ποτέ. Τώρα ανακαλύψαμε την κοινωνική πολιτική. Έχει πλεόνασμα όμως. Βέβαια. Έχει πλεόνασμα. Σας λέω λοιπόν τώρα και επανέρχομαι στα σπουδαία. Ανάπτυξη. Εμείς λοιπόν βάλαμε και προτεραιότητες και είπαμε ότι ευτυχώς αφού και με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης φεύγουμε από τα τσιμέντα, τους εργολάβους και μπορούμε να οδηγηθούμε προς την νεανική επιχειρηματικότητα, η στόχη μας είναι επιχειρηματικότητα νέων γυναικών ανέργων για κανονικές δουλειές. Το ξέρετε το πανηγύρι στις δημόσιες υπηρεσίες με τους πενταμινίτες. Πανηγύρι. Μην ξαναγυρίσουμε εκεί. Πανηγύρι. Το ξέρετε ότι εργάστηκαν 24 άνθρωποι για 2 μήνες στο πεδίο του Άρεως, δεν έχουν πληρωθεί ακόμα και η Κομισιόν βάζει και θέμα τι έγιναν 8 εκατομμύρια. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, διότι δεν μπορώ να πάρω τη σκυτάλη από ανθρώπους που τάζανε τα πάντα στους πάντες, ακόμα και ο απερχόμενος περιφερειάρχης που στις 29 Οκτωβρίου του 2010 είπε. Το απερχόμενος εκεί κόλλησε. Είναι. Ναι, είναι. Εντάξει. Είναι. Λοιπόν, είπε σε συναδέλφου σα ότι αν δεν φτιάξω αποχετευτικό, θα πάω σπίτι μου. Και, αντί, και όταν του το είπε ο κ. Κουμουτσάκος,
Γιατί το υποσχεθήκατε αυτό πανελλαδικώς, έτσι, σε εθνικές εμβέλες κανάλι το είπε. Δεν το είπε στο αυτή τη Αρβανίτη. Άρχισε να του λέει, είστε άσχετος. Και ζητάει λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος μας περιέλουσε και τον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας και εμένα στους επιθετικούς προσδιορισμούς να ζητήσω συγγνώμη γιατί είπα το εξής. Ή δεν ήξερες μετά από 12 χρόνια ότι έχουμε διαπλοκή στη χώρα όπως καταδεικνύει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι όχι δούρου, και άρα είσαι επικίνδυνος γιατί είσαι ανίκανος ή την υπηρετείς πάλι επικίνδυνος. Τώρα, τα στοιχεία, τα μέχρι τώρα στοιχεία, θα συμφωνήσει και εσύ η Τζίνα, δεν ξέχασα τις ερωτήσεις που θέλω, να θέλω κάνεις, να ρωτήσω και εγώ πολλά. Αλλά θα κλείσουμε με αυτές, να τελειώσουμε τα πολύ σοβαρά, ξέρεις, τα οποία είναι πιο σοβαρά από ό,τι νομίζεις εσύ και εγώ ότι είναι σοβαρά, εξαδικημένο είναι σοβαρά, στο θέμα ακριβώς κυρία Δούρου, είπα ότι τα μέχρι τώρα στοιχεία δίνουν ένα προβάδισμα σε εσάς και αυτό σημαίνει κάτι επί της ουσίας και για την προσωπικότητά σας και για το πρόγραμμά σας. Εκείνο που βλέπω σαν αγκάθι είναι ότι, και το βλέπω για την ελληνική κοινωνία στο σύνολό της, σε όλη την επικράτεια, αυτό που λέει για πρώτη φορά η αριστερά. Δηλαδή θα έχουμε μία κυβέρνηση της αριστεράς 25 του μηνός. Όχι, ελληνικός... 25 του μηνός να ψηφίσουμε για τις ευρωεκλογές και να στείλουμε περισσότερους αριστερούς και δημοκράτες. Κατ' επέκταση, ναι. Διότι αν είναι ένα μεγάλο το ποσοστό της διαφοράς, μην γελιάστε, ή σε ένα μήνα ή το Σεπτέμβριο πάμε για εκλογές. Λοιπόν, αυτό το για πρώτη φορά κυβέρνηση της αριστεράς, μήπως είναι ένα αγκάθι μικρό ή μεγάλο στην πορεία σας προς την περιφέρεια αφενός. Γιατί υπάρχουν πολλά κοινωνικά στρώματα που έχουν κάποια, ανεξαρτήτως της πραγματικότητας, κάποια αγκύλωση. Αυτό σας δυσκολεύει ή μπορείτε να το ξεπεράσετε εύκολα? Καταρχάς δεν θέλω να το ξεπεράσω, διότι μεγάλωσα σε ένα σπίτι και είχα την ευλογία να έχω καλούς δασκάλους. Έχω διάβασει ιστορία. Στην ιστορία λοιπόν της πολύπαθης χώρας, στις πιο δύσκολες στιγμές, έγινε μια προσπάθεια των ελληνικών λαών να στραφεί προς την αριστερά. Βεβαίως, όπως και σήμερα, ξένες δυνάμεις φρόντισαν να ξαναισιώσουμε, να πάμε προς τα εκεί. Αλλά αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Εγώ έχω επιλέξει και έχω κατηγορηθεί να απευθύνω σε όλους τους πολίτες. Και το πρώτο φορά αριστερά είναι ότι αφού έχεις δοκιμάσει τους πατριώτες à la carte, αφού έχεις δοκιμάσει τους νομιμόφρονες à la carte, αφού έχεις δοκιμάσει τους Ευρωπαίους à la carte και έχεις όλα τα εχέγγυα ότι κάποιοι, και όταν δεν πιεζόντουσαν, γιατί ήταν στο 4%, σου λέγανε τα ορθά. Ως αν άλλες Κασάνδρες και μακάρι να είχαμε αποτύχει στις προβλέψεις μας, σου λέγανε προς τα που πάμε, εμπιστεύσου τους. Αυτό σημαίνει πρώτη φορά αριστερά. Δεν σημαίνει ότι θα υψώσουμε κόκκινες σημαίες στα μπαλκόνια μας. Σίγουρα. Σημαίνει ότι πρώτη φορά. Ξεπερασμένα. Δοκιμάστε μία δύναμη που σε τελευταία ανάλυση μεγάλωσε, επειδή την εμπιστευτήκατε τα τελευταία δύο χρόνια. Μήπως όμως θα πρέπει να κάνετε μία προσπάθεια για να εξομαλυνθούν μέσα στις ψυχές των απλών ανθρώπων ορισμένες φοβίες του παρελθόντος και ορισμένα στερεότυπα. Λέγαμε εμείς προχθές με την Τζίνα ότι όταν ο χριστιανισμός ασχολήθηκε μόνον με κρατικές υποθέσεις, έγινε κρατική θρησκεία και ασχολήθηκε με τον πλούτο και με τη δύναμη και με την εξουσία, ξεχνώντας το λαό, εκείνη την εποχή δημιουργήθηκε η αριστερά, η οποία άρχισε να ενδιαφέρεται για τη βιωτική μέρημα των ανθρώπων, των πολιτών. Είστε ξαδέλφια. Εσείς σήμερα βλέπω πάτε και κάνετε επίσκεψη στον Αρχιεπίσκοπο. Σιγά! Η διοίκηση της Εκκλησίας ανήκει στη διοίκηση της Εκκλησίας. Οι απλοί χριστιανοί που θα ψηφίσουν τη Δούρου σε συμπαθούν, σε αγαπούν και λένε κάποια στιγμή «Μα είναι αριστερή». Μα η αριστερά φροντίζει τις βιωτικές μέρημνες του χριστιανού. Είναι η κοινωνική έκφραση του χριστιανισμού. Εκεί τι έχετε να πείτε? Ο κ. Σακελαρίδης, ο Γαβρίλ. Ο Γαβρίλ. Ο Γαβρίλ, γιατί είμαστε ίδια γενιά. Επισκέφτηκε τον Αρχιεπίσκοπο της Ελλαδικής Εκκλησίας. Γιατί, επαναλαμβάνω, όπως και στην περίπτωση της περιφέρειας, μπορεί να υπάρχει συνέργεια. Τώρα, πάμε πίσω λίγο στα στερεότυπα. Έχετε δίκιο. Υπήρξαν πάρα πολλά στερεότυπα, ιδίως στις μεγαλύτερες ηλικίες και στις μεγαλύτερες γενιές. Ωραία, λέει, είναι το κορίτσι μου. Ωραία είναι η Ρένα. Αλλά είναι αριστερή. Ναι, το ξέρω. Ότι θα έρθουν οι κομμουνιστές και θα σας πάρουν τα σπίτια. Τους τα παίρνει στον Άρες τώρα. Μια χαρά. Λέω λοιπόν ότι ο κόσμος ξεφοβάται. Ξεφοβάται. Κακά ελληνικά λέμε, αλλά μιλάμε έτσι πιο απλά σήμερα. Ξεφοβάται. Λοιπόν, και αντιλαμβάνεται ότι όλη αυτή η προπαγάνδα και όλη αυτή η καλλιέργεια στερεοτύπων έγινε για να μην ξεβουλευτούν κάποιοι.
Εγώ εκεί ελπίζω, κύριε Παπαδόπουλε και κύριε Αρβανίτη, κύριε Αρβανίτη και κύριε Παπαδόπουλε, και το έδειξε ότι δεν ελπίζω αφελώς, το έδειξε το αποτέλεσμα της 18ης Μαΐου, ότι ο κόσμος πια δείχνει ότι δεν θέλει να εξαπατηθεί εκ νέου. Γιατί αλλιώς, κύριε Παπαδόπουλε, εγώ δεν θα ήμουνα με 1,7 μπροστά την πρώτη Κυριακή, διότι όπως αντιληφθήκαμε, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία δεν θέλουν τη Δούρου στην περιφέρεια και μαζί δεν τη θέλουν και τα συμφέροντα. Εμείς πάμε με τη δύναμη των πολιτών, με τη δύναμη να ξαναπάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας και γι' αυτό ξαναλέω, ας μην σκεφτούν με την προπαγάνδα κάποιον συνάδελφό σας, ο Θεός να τους κάνει, σας προσβάλλω. Και ας σκεφτούν... Όχι, δεν μας προσβάλλετε γιατί δεν τους θεωρούμε συνάδελφους. Και ας σκεφτούν τι έχουν ζήσει στη γειτονιά τους. Αν σκεφτούν έτσι και αν κλείσουν τα αυτιά τους στις διάφορες εξυπνάδες των υπουργών. Δηλαδή βγήκε ο κ. Γεωργιάδης που δεν έχουμε ακόμα νοσοκομείο στην Ανατολική Αττική να υπερασπίσει τον τελευταίο των Μοϊκανών του βαθέως ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Γεωργιάδης βεβαίως σας καλεί να πείτε και να αποκαλύψετε το πού βρήκατε τα λεφτά, ναι, για το τελευταίο διάστημα. Ευτυχώς τα μάζεψε ο απερχόμενος περιφερειάρχης στη θέση σε συνέντευξη που έδωσε τον κ. Σρόιτε. Βγήκανε χτες το πρωί. Έτσι όλοι μαζί, διότι τα έχει λύσει τα προβλήματα στο Υπουργείο Υγείας και ασχολείται με τη δική μου καμπάνια. Και είπαν ότι εγώ δεν έχω καταθέσει τα έξοδα ως τα τώρα. Να πάνε. Επειδή όμως τα είχα καταθέσει και μάλιστα διαδικτυακά, τα μάζεψε το βράδυ ο κύριος Γουρός, τον κύριο Σρόιτε. Θέλω να σας πω, και αυτό είναι δύναμη, ότι εμείς δεν θα υπερβούμε ούτε το 10% των προβλεπομένων εξόδων. Αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι αυτό. Το πιο σημαντικό είναι από πού έρχονται τα λεφτά. Τα λεφτά έρχονται από χιλιάδες και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και κανονικούς ανθρώπους που ποτέ δεν είχαν πιάσει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια τους. Ξέρετε, είναι να είναι ο άλλος άνεργος και να έρχεται και να σου λέει «Δούρου, πάρε 2 ευρώ». Οι αφίσες κοστίσανε 0... Ίσως να είναι η πρώτη αμοιβή αυτό. Η στήριξη των γυναικών, πρέπει να σας πω, που θέλουν να μας παρουσιάσουν, κυρία Αρβανίτη, ότι οι γυναίκες είμαστε ανταγωνιστικές. Η στήριξη των γυναικών είναι... Έχω αποκτήσει πολλές μαμάδες σε όλη την περιφέρεια, που μου λένε προχώρα. Λέω λοιπόν ότι έχουν κατατεθεί, μάσησαν τη γλώσσα τους χθες το απόγευμα, βεβαίως προσπαθούν στο διαδίκτυο που δεν ελέγχεται να κάνουν διασπορά ψευδών ειδήσεων. Τώρα φωνάζει ο κλέφτης να φύγει ο νοικοκύρης. Άνθρωποι που το πόθεν έσχες υπάρχει. Γιατί, και λοιπόν, που όταν μπήκα στη Βουλή είχα περισσότερα χρήματα στους λογαριασμούς από όταν βγήκα. Τώρα να μου ζητάνε εμένα τα αρέστα. Να μου ζητάνε εμένα τα αρέστα άνθρωποι που τέλος πάντων ευτυχώς δεν πιάνουν πια αυτά. Κυρία δεν πιάνουν, αλλά για το debate δεν ρώτησες, Τζίνα. Τώρα θέλω να τη ρωτήσω. Ναι. Θέλω να ρωτήσω και για το debate, θέλω να ρωτήσω και για το exit poll. Καταρχήν για το debate. Έχετε κατηγορηθεί ότι δεν εμφανιστήκατε και αρνηθήκατε να συμμετέχετε σε ένα debate με τον κύριο Σγουρό. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό, βεβαίως συνέβη δεν, κάτι άλλο. Βεβαίως δεν είναι αλήθεια. Νομίζω ότι με τα πολλά, η Σύμβουλη Επικοινωνίας του, και αφού έγινε αυτή η αισχρή παρουσίαση στο Mega Channel με τον κύριο Κουμουτσάκο, θέλω να σας πω, όπου τα είπαμε πριν, πώς απαντούσε στα ερωτήματά μας, του είπανε να θυμηθεί ότι το προηγούμενο Σάββατο, ακριβώς από αυτή τη συνάντηση υπήρξε ένα τραπέζι διαλόγου στον Α. Με τον απερχόμενο Περιφερειάρχη έχουμε βρεθεί στο Μέγκα και έχουμε βρεθεί και στο Sky. Δηλαδή έχω προσέλθει σε 2 τραπέζια διαλόγου, οπότε είναι ντροπή να λέει ότι εγώ αποφεύγω. Σε ένα μόνο δεν βρέθηκα γιατί έγινε τελευταία στιγμή. Εγώ είχα συνάντηση με αθλητικούς φορείς στην Πέφκη και στη Λυκόβρηση. Και δεν ήθελα να σκεφτούν οι φορείς και οι πολίτες ότι τους παρατάω για μια τηλεόραση. Τώρα προσέξτε όμως. Την ίδια στιγμή που τον αφήνουν να αλωνίζει μόνος τους τις τελευταίες 4 μέρες στα κανάλια και να λέει ότι τούρθει, ότι εγώ σπαταλώ λεφτά, ότι φοβάμαι να τον δω σε κάποιο debate, ενώ έχουμε βρεθεί ήδη σε 2, δεν το ρωτάει κανένας από τους συναδέλφους, πάλι ο Θεός να τους κάνει, γιατί ενώ εμείς ζητήσαμε σοβαρή διακαναλική συνέντευξη από κοινού δεν προσέρχεται. Ο χρόνος πέρασε πολύ ευχάριστα μαζί σας, κυρία Ρένα Δούρου, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μας είπατε και για τις θέσεις σας. Κυρίως σας ευχαριστούμε εκ μέρους του κόσμου, ο οποίος θα ήθελε να σας δει έτσι πολύ πιο χαλαρή και ανθρώπινη και να απαντήσει σε αυτά που ρωτήσαμε εμείς
τα περισσότερα. Κύριε Παπαδόπουλε, ερωτήσεις το ανθρώπινο πλαίσιο το βάζουν οι δημοσιογράφοι. Αν όμως, όπως είπατε και εσείς, οι δημοσιογράφοι εντέλλονται από κάπου, από το κοντρόλ ή από πιο πάνω, δεν μπορεί να είναι ανθρώπινες κουβέντες. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστούμε θερμά την κυρία Ρένα Δούρου που ήταν κοντά μας. Να της ευχηθούμε καλή επιτυχία στις εκλογές της Κυριακής. Και εμείς, επειδή ρίχνουμε αυλαία, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είναι η τελευταία μας μέρα σήμερα. Ξεκινήσαμε 17 Φεβρουαρίου, μόνο και μόνο για να παρακολουθήσουμε τον προεκλογικό αγώνα. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή τηλεθέαση και μας ικανοποιεί αυτό. Μια πολύ καλή συμμετοχή και σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Και θέλω επιγραμματικά και ονομαστικά να ευχαριστήσω τον σκηνοθέτη μας, τον Μάριο τον Παπαγιάννη, για την ωραία δουλειά που μας έκανε. Είναι από τα καλύτερα νέα παιδιά ως σκηνοθέτης και νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ μπροστά. Ρένα Δούρου, δεν θα μπορούσα να κάνω αυτή την εκπομπή τη ζωντανή εάν δεν είχε κοντά μου τον Μάριο Παπαγιάννη, γιατί είναι στο τσακ όταν ρίχνει το τραγούδι, όταν ρίχνει το... δεν το φαντάζομαι τίποτα, και χαίρομαι που είμαι με δύο δημοσιογράφους που αναγνωρίζουν ότι κάποιοι δουλεύουν και πίσω από τις κάμερες. Και βεβαίως τον... Γιατί συνήθως δεν το αναγνωρίζουν, ότι κάποιος αγωνιά... Χωρίς αυτούς μαζί μας, εμείς δεν θα ήμασταν τίποτα. Το διευθυντή παραγωγής, το Στέλιο τον Καλιανιώτη, τον Γιάννη Στρουμπούλη, που μας φροντίζει κάθε μέρα εδώ, όλο το προσωπικό, το διοικητικό, το τεχνικό, αυτούς που είναι πίσω από το κοντρόλ, τους κάμερμαν, το φίλο μου εδώ, το μασκότ του καναλιού και τα κορίτσια του τηλεφωνικού κέντρου και της ρεσεψιόν. Πολύ περισσότερο όμως ευχαριστούμε εσάς και τη φιλοξενία που μας έδωσε το κανάλι. Ελπίζουμε κάποια άλλη στιγμή, όταν θα δοθεί η ευκαιρία, να σας έχουμε κοντά και εσείς εμάς, για να μπορούμε να σας μιλούμε ελεύθερα και χωρίς εντολές από το κοντρόλ. Από ένα απείλωτο στόμα και από έναν αδέσποτο σκύλο της ενημέρωσης. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Βαγγέλη τον Παπαδόπουλο, γιατί είναι πολύ μεγάλο σχολείο και ελπίζω πάρα πολύ σύντομα οι δρόμοι μας να συναντηθούν ξανά. Εγώ λέω να συναντηθούμε στην περιφέρεια πια με περιφερειάρχη τη Ρένα Δούρου. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Θα κλείσουμε με μια μουσική ανάσα αφιερωμένη εξαιρετικά στη Ρένα Δούρου.